Στον Εμπορικό Σύλλογο Λάρισας βρέθηκε σήμερα το απόγευμα ο γραμματέας του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος έχει συνάντηση με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Σε μια σπασμένη οικονομία δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα έχουμε 24 και στη Γερμανία έχουμε 19. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να το. Υποτίθεται ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή οικογένεια. Πόση ευρωπαϊκή οικογένεια, όταν ο μικρομεσαίος, ο μέγιστος ΦΠΑ του είναι 19 στη Γερμανία και σε ένα 24. Γιατί να είναι 24 σε εσένα. Και τι κάνει η κυβέρνηση. Έχουμε το 24, το 13, το 6. Παίρνει κάποια πράγματα το 13. Αλεύει, λέει, και θα το πάει στο 6. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το 24 να γίνει 15. Εμείς αυτό λέμε. 15. Δηλαδή. 15. Όχι, και το 13 να γίνει 7. 6. Μόνο έτσι μπορεί να έχεις έναν αντίκτυπο σοβαρό. Συντότι, μην νομίζετε, λένε, μα και τι θα κάνει το κράτος. Το κράτος τι θα κάνει όταν 24%. Το 24% μιας αγοραστικής κίνησης, η οποία μειώνεται κατά 30%, είναι λιγότερο από το 15% μιας αγοραστικής δύναμης που δεν μειώνεται. Το κόστος παραγωγής, το οριακό κόστος παραγωγής, δηλαδή η τελευταία μονάδα που παρήχθη είχε κόστος 0. Τρέχει το νερό, γυρνάει η τουρμπίνα, παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα. Εντάξει, έχει ένα κόστος συντήρησης και τα λοιπά, αλλά αυτό είναι σταθερό. Ωραία, είναι ένα σταθερό κόστος. Το οριακό κόστος είναι 0. Αυτή την κιλοβατόρα εσείς την πληρώνετε σαν να έχει παραχθεί από το πιο ακριβό φυσικό αέριο του κόσμου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν Λαρισαίοι οι έμποροι, όπως η ακρίβεια και η εκτείναξη του κόστου παραγωγής, εκεί όπου και ο Βαρουφάκης ανέφερε πως έχουμε μια παραβίαση βασικών κανόνων της λογικής.